Λοιπόν, ήρθε η ώρα εδώ να παρουσιάσουμε και να συνδεθούμε μέσω Skype και να δούμε τι έχει να μας πει τα νέα για όλα τα ζώδια. Για τη νέα σελήνη του Ιουλίου και τα δώρα που θα φέρει σε όλα τα ζώδια. Να καλησπερίσουμε τον Γιώργο το Ματσάγκο. Γεια σου Γιώργο μου. Γεια σου Μαρινάκη μου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Γεια σου. Περιμένουμε πώς και πώς. Νέα σελήνη λοιπόν, νέα σελήνη στις 8 του μήνα, 8 Ιουλίου. Ωστόσο θα πρέπει να ξεκινήσουμε ίσως λέγοντας ότι όλη αυτή την περίοδο, όπως είπες και εσύ, έχουμε την ανάδρομη κίνηση του Ερμή μέχρι και τις 20 του μήνα, που είναι πιθανό να δημιουργήσει κάποια μικρά προβλήματα στις μετακινήσεις μας, αλλά και στις διακοπές μας. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε κανονίσει εκ των προτέρων τον προορισμό και τη διαμονή μας, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε απρόοπτα. Η νέα σελήνη λοιπόν σχηματίζεται στις 8 του μήνα στο ζώδιο του καρκίνου. Πρόκειται για ένα φεγγάρι που αναδεικνύει τις ευαίσθητες πλευρές του χαρακτήρα μας και μας καθιστά πιο επιρρεπείς στην ανάγκη να καλύψουμε τις πιθανές ανασφάλειές μας με μια νέα σχέση, ένα νέο έρωτα, μια ζεστή αγκαλιά. Παρά τις αρνητικές γωνίες του Πλούτονα και του Ουρανού που συμμετέχουν στο νέο φεγγάρι, το γεγονός ότι αυτές οι όψεις είναι αποκλίνουσες και απομακρυσμένες μαλακώνει κάπως τις επιπτώσεις τους. Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι επειδή συμμετέχει και ο Πλούτονας, βλέπετε ότι θα συνεχίσουμε να ακούμε ακούσματα έτσι σε σχέση με τα μουγκρίσματα του Εγκέλαδου με σεισμούς ανά την Ιφίλιο. Το πιο σημαντικό όμως και το πιο θετικό είναι ότι την ίδια μέρα, στις 8 του μήνα δηλαδή, η Αφροδίτη μέσα από το Λεοντάρι σχηματίζει ένα θεαματικό τρίγωνο με τον ουρανό από τον Κριό και επιφυλάσσει και ραυνοβόλους έρωτες αλλά και ευχάριστες εκπλήξεις ή νέα ειδήλια που μπορεί να ξεκινήσουν με μια μικρή δυσκολία ή καθυστέρηση λόγω του ανάδρομου Ερμή, θα εξελιχθούν όμως πάρα πολύ θετικά. Αυτή λοιπόν η νέα σελήνη μιλάει πολύ για λόγια του έρωτα. Πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα τα 12 ζώδια και τα δώρα, όπως είπες, που θα αποκομίσουν από αυτή ακριβώς τη νέα σελήνη στις 8 του μήνα. Κριός. Με τη νέα σελήνη στις 8 στον καρκίνο, το ενδιαφέροντα σας επικεντρώνεται καταρχάς στο σπίτι και στην οικογένειά σας. Πολλοί από εσάς θα αφιερώσετε χρόνο και χρήμα για την απόκτηση ενός νέου σπιτιού, ενώ άλλοι θα ασχοληθείτε με την ανανέωση του χώρου σας. Σε κάθε περίπτωση, το σπίτι σας θα αποτελέσει κέντρο συνάντησης φίλων και γνωστών και σίγουρα θα το απολαύσετε, αλλά θα κουραστείτε κιόλας λίγο. Η περίοδος απαιτεί να αντιμετωπίσετε τη σχέση σας με σοβαρότητα, ιδιαίτερα αν βρίσκεστε ήδη σε δίλημα ή σε κρίση. Το ίδιο ισχύει και για τις σημαντικές συνεργασίες σας, όπου κυριαρχεί μια μικρή ασάφεια. Βρίσκεστε όμως σε πολύ καλή ψυχική και φυσική κατάσταση και παρόλο που ο μήνας προτείνει πόντους στον επαγγελματικό στίβο, αλλά και στον έρωτα που προκύπτει με ξαφνικούς τρόπους. Το σύμπαν συνηγορεί την επιτυχία και εσείς ξεχωρίζετε και λάμπετε σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Οι εντυπώσεις που αφήνετε είναι θαυμάσιες και η τάση να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες θα φέρουν καταπληκτικά αποτελέσματα στις υποθέσεις σας. Όπως είπαμε, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσετε μια εγκρατή και μετρημένη στάση σε σχέση με τα πρόσωπα που είναι σημαντικά για την επίτευξη των στόχων σας και να αποφύγετε ανταγωνιστικές συμπεριφορές. Και βέβαια έχετε το νου σας, μιας και με το τρίγωνο Αφροδίτης Ουρανού και μάλιστα ο Ουρανός βρίσκεται στο δικό σας το ζώδιο, ο έρωτας καροδοκεί στα πιο απίθανα μέρη κρύη. Και πάμε να δούμε τους Ταύρους. Ταύροι, το σήμα σας βάζει λίγο δύσκολα καθώς μια σειρά από προβλήματα που έχετε αφήσει στην τύχη τους επανακάμπτουν και ζητούν από εσάς λύσεις. Οι δυσκολίες, οι εντάσεις και οι αναποδιές της καθημερινότητας, είναι και αυτός ο ανάδρομος, σας εκνευρίζουν και σας κάνουν να χάνετε το ρυθμό ή τη διάθεσή σας. Φιλοσοφήστε λίγο τις καταστάσεις, τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο θέλετε να τα βλέπετε. Ασχοληθείτε με το σπίτι και τα πρόσωπα της οικογένειάς σας και αποφύγετε συγκρούσεις στον επαγγελματικό σας χώρο. Αρκετές υποχρεώσεις και απαιτήσεις τώρα δημιουργεί η νέα σελήνη στις 8 του μήνα, καθώς με την ανάδρομη πορεία του Ερμή οι ιδέες και οι στόχοι σας διαφοροποιούνται. Θα διαμορφώσετε ένα νέο οργανόγραμμα και θα θελήσετε να αποκοπείτε από συνήθειες και καταστάσεις που δεν σας ικανοποιούν πλέον. Αλλαγές θα συμβούν σε επαγγελματικό, προσωπικό αλλά και φιλικό επίπεδο. Πολύ μάλιστα ίσως να διακόψετε φιλίες ετών και να δημιουργήσετε καινούργιες που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στο νέο τρόπο ζωής σας. Ωστόσο, η δική σας Αφροδίτη, σε τρίγωνο με τον Ουρανό, στις 8 του μήνα, θα σας επιτρέψει να αποκτήσετε πολυτέλειες που λαχταρίσσονται εδώ και αρκετό καιρό και να βρείτε χρόνο για ξεκούραση αλλά και για ερωτικά μακροβούτια. Μακροβούτια ερωτικά είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν.
Και πάμε να δούμε τους διδύμους. Δίδυμοι, η εβδομάδα, αν και ενδείκνεται περισσότερο για ηλιοθεραπεία, είναι θαυμάσια και για τα εργασιακά θέματά σας. Οι ευκαιρίες για άνοδο και εξέλιξη είναι ορατές και αυτό είναι κάτι που σας ανακουφίζει. Η καλή φυσική κατάσταση είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των σχεδίων σας, οπότε φροντίστε λίγο παραπάνω τον εαυτό σας. Με τον Άρη στο ζώδιό σας μέχρι τις 13 του μήνα, μπορείτε να γυμναστείτε μέσα από καλοκαιρινές δραστηριότητες και να κτίσετε ένα όμορφο σώμα, αποφεύγοντας όμως τα επικίνδυνα σπορ. Ξεκουραστείτε και αποφύγετε άτομα που σας στραγγίζουν ενεργειακά. Μην επηρεάζεστε από την κακή διάθεση των οικείων προσώπων. Τώρα, με τη νέα σελήνη στον τομέα των χρημάτων, τα οικονομικά σας θα υποστούν διακυμάνσεις λόγω της απροθυμίας σας να χαλιναγωγήσετε τις σπατάλες. Η ανάγκη να βελτιώσετε την εμφάνισή σας και ο ενθουσιασμός σας να αποκτήσετε αγαθά που δεν χρειάζεστε θα γίνουν αιτία να υπερβείτε το μπάτζετ σας. Ο αυθορμητισμός σας με την Αφροδίτη να παίζει με τον ουρανό μπορεί να σας οθήσει και να, στον έρωτα και να έτσι σε κάποιες ερωτικές προτάσεις με κίνδυνο να αποκαλυφθείτε και να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες. Ο έρωτας επίσης σας οθεί σε ταξίδια, όμως ο ανάδρομος Ερμής φέρνει και κάποιες καθυστερήσεις και ανατροπές στις μετακινήσεις σας. Καρκίνη. Η νέα σελήνη στις 8 του μήνα στο δικό σας ζώδιο εγκαινιάζει ένα θαυμάσιο διάστημα για τους εκπροσώπους του αστερισμού σας. Με την είσοδο του Άρη στο ζώδιο σας στις 13 Ιουλίου φροντίστε να χαλαρώσετε γιατί στη συνέχεια σας περιμένει αρκετή δουλειά. Καταπληκτική είναι αυτή η περίοδος για τα αισθηματικά σας και γενικότερα για τις προσωπικές σχέσεις σας. Τα καινούργια πρόσωπα που φέρνει στη ζωή σας το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον ουρανό γίνονται πηγή χαράς και αισιόδοξων μηνυμάτων. Πόση ανακούφιση αλήθεια κρύβει αυτό για εσάς που τόσο έχετε ταλαιπωρηθεί. Αναζητήστε την ευχάριστη παιδική πλευρά της καθημερινότητας και ζήστε ανέμελα τη χαρά της ζωής και το έρωτα, ακόμα και όταν οι άλλοι σας ζηλεύουν. Το καινούργιο φεγγάρι λοιπόν που σχηματίζεται στο ζώδιό σας απαιτεί να βάλετε και νέες προτεραιότητες στη ζωή σας. Οι ανατροπές που θα συμβούν ίσως θα βρουν κάπως απροετοίμαστος, θα πρέπει όμως να συμβιβαστείτε γιατί είναι απαραίτητες. Μια αλλαγή στη δουλειά σας, για παράδειγμα, θα γίνει γιατί να δείτε μια καλύτερη απασχόληση στη δουλειά. Στον αισθηματικό τομέα, αποφύγετε τις παράλληλες ή τις παράνομες σχέσεις, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε αποκαλύψεις. Πολλά πάνω θα αλλάξουν, καθώς νιώθετε την ανάγκη να αφήσετε περιττές υποχρεώσεις στην άκρη, ωστόσο θα πρέπει να σκεφτείτε προσεκτικά, προτού πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Και πάμε να δούμε τους λέοντες. Λεοντάρια, το επταήμερο σας βρίσκει αποφασισμένος να προβείτε σε σημαντικές αλλαγές, αλλά και αρκετά κουρασμένος, θα έλεγα. Μετά την έντονη δραστηριότητα που αναπτύξατε τους προηγούμενους μήνες, περνάτε σε φάση επεξεργασίας δεδομένων. Αυτή η στροφή προς τα μέσα είναι απαραίτητη για να αποφασίσετε για τις υλικές και τις συναισθηματικές επενδύσεις που θα κάνετε και για τους τρόπους που θα χειριστείτε πρόσωπα και καταστάσεις που αφορούν στα σχέδιά σας. Η χρονική αυτή περίοδος είναι κατάλληλη για να βρεθείτε με ανθρώπους που θεωρείτε δικούς σας και φυσικά για να ξεκουραστείτε. Στα ερωτικά σας επικρατεί μια έντονη κινητικότητα. Η νέα σελήνη, μάλιστα στις 8, θα αποδειχθεί θετική για εσάς, αφού υπόσχεται να πραγματοποιήσει τις κρυφές σας επιθυμίες. Με τη γοητεία σας στα ύψη θα ακτινοβολείτε και σίγουρα, αν είστε ελεύθεροι, θα συναντήσετε το πρόσωπο που θα κλέψει την καρδιά σας. Αν πάλι είστε δεσμευμένοι, χρειάζεται προσοχή, αφού μια παρεκτροπή από την πλευρά σας είναι πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα σε μια σημαντική σχέση που θα είναι δύσκολο να λυθούν. Κρυφές συναντήσεις είναι πιθανό να αποκολληθούν και να αποβούν κρίσιμες για το μόνιμο δεσμό σας. Ο ανάδρομος Ερμής τώρα θα φέρει παλιές αμαρτίες από το παρελθόν στο προσκήνιο. Και πάμε να δούμε τους και τις Παρθένους. Παρθένη, η περίοδος αυτή σας φιλοδόρησε με αρκετά νευράκια, καθώς το τελευταίο διάστημα ο Άρης μέσα από τους διδύμους έφερε εκνευριστικές καταστάσεις στον χώρο της εργασίας σας. Από την πλευρά σας δεν δείχνετε διατεθειμένοι να προχωρήσετε στην εκτόνωση αυτής της κρίσης. Οι διαθέσεις και οι προθέσεις σας προβάλλονται δυναμικά και έχετε την τάση να γίνεστε λίγο σκληροί ή απότομοι στη συμπεριφορά. Η ανάγκη να δείτε τις υποθέσεις σας να κινούνται γρήγορα είναι τόσο πιεστική που σας καθιστά επιθετικούς. Να θυμάστε ότι οι φίλοι σας υποστηρίζουν στα επαγγελματικά ζητήματά σας. Η ένταση λοιπόν στις σχέσεις και στα επαγγελματικά σας οφείλεται στο γεγονός ότι έχετε αποφασίσει να κάνετε σημαντικές αλλαγές. Ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να κρύβει κάποιες αναποδιές λόγω του ανάδρομου Ερμή, αλλά δεν θα πρέπει να το βάλετε κάτω. Ακόμα και αν συναντήσετε αντιδράσεις από το στενό περιβάλλον, που δεν μπορεί να κατανοήσει τις επιθυμίες σας, εσείς θα πρέπει να συνεχίσετε απτόητη την πορεία σας. Με τη νέα σελήνη στις 8 του μήνα, φυλακτείτε από κουτσομπολιά και σχόλια ζηλόφθονων φίλων και μην τεντώνετε το σχοινί στη σχέση με τον σύντροφό σας. Ταξιδέψτε,
και ξεκουραστείτε με το τέρα σας. Ή επιδιώξετε μια συνάντηση με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει εκεί γύρω στις 8 του μήνα. Πιστεύω ότι θα έχετε πάρα πολύ θετικές εξελίξεις στα ερωτικά σας. Ζυγή. Καλωσορίστε την περίοδο των διακοπών που θα σας βοηθήσουν να αλλάξετε παραστάσεις, να ταξιδέψετε, να γνωρίσετε νέες κουλτούρες, να δημιουργήσετε διεθνείς κοινωνικές γνωριμίες, ακόμα και μέσω από το Facebook. Επιτρέψτε στις νέες απόψεις και στα ευγενικά αισθήματα των δικών σας ανθρώπων να μπουν και να επηρεάσουν τον τρόπο της σκέψης σας. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε τον τελευταίο καιρό χρειάζονται διαφορετική οπτική και αντιμετώπιση, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά τα μηνύματα που εμπεριέχουν. Κινδυνεύετε από την τάση σας να φροντίζετε τους άλλους με υπερβολικό τρόπο. Αυτό πολλές φορές γυρίζει μπούμερα και σας φαίνει σε δύσκολη θέση. Η ανάδρομη κίνηση του Ερμή μέχρι και τις 20 Ιουλίου θα σας βάλει στη διαδικασία να επανεξετάσετε τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας, αλλά και να αξιολογήσετε τα άτομα που θεωρείτε φίλους σας. Πολλοί από εσάς θα αναζητήσετε άτομα από το παρελθόν με τα οποία θα αναζωπυρώσετε τη σχέση σας, ενώ παράλληλα θα βγάλετε οριστικά από τη ζωή σας άτομα που πιστεύετε ότι δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη σας πλέον. Η νέα σελήνη, μάλιστα στις 8 του μήνα, εκτός από χαρές και ικανοποίησης στον αισθηματικό τομέα, θα σας φέρει και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, τις οποίες δεν πρέπει να χάσετε με κανένα τρόπο. Και πάμε να δούμε τους σκορπιούς. Σκορπιοί. Η ανάδρομη πορεία του Ερμή στον τομέα της δημιουργικότητάς σας σας καλεί να ταξινομήσετε τις προτεραιότητές σας και να μην αναβάλλετε περισσότερα ή να μην αναλάβετε περισσότερα καθήκοντα από όσα πραγματικά αντέχετε και να μην αναβάλλετε κάποια άλλα καθήκοντα τα οποία έχετε ήδη πει ότι θα τα κάνετε. Η ερχόμενη εβδομάδα έτσι κι άλλως κρύβει αρκετή δουλειά για όλους και θα πρέπει να φροντίσετε τουλάχιστον να μην εξαντλήσετε τον οργανισμό σας. Με τη νέα σελήνη που διαμορφώνεται στις 8, μάλλον θα καταφέρετε να ξεφύγετε από τις υποχρεώσεις σας και να κάνετε έστω και ολιγοήμερες διακοπές που φέτος θα είναι ξεχωριστές καθώς θα έχουν και ένα άρωμα ερωτικό, θα έλεγα. Οι συνθήκες έτσι όπως διαμορφώνονται σας αναστατώνουν ευχάριστα. Όσο και αν οι φοβίες απαιτούν μια θέση στον ψυχικό σας κόσμο, η διάθεσή σας για αλλαγή πλεύσης υπερισχύει. Μεγάλος αστρικός χορηγός αυτή την περίοδο είναι ο πλανήτης της αγάπης, η Αφροδίτη, η οποία φλερτάρει αρμονικά τον ουρανό. Ένα ταξίδι μπορεί να μετατραπεί σε μια υπέροχη εμπειρία ζωής, ενώ μια γνωριμία σε ένα μεγάλο έρωτα. Τα ζάρια πιστεύω ότι είναι στα χέρια σας, Σκορπιοί, και το σύμπαν σας κλείνει το μάτι. Μην διστάσετε να ρισκάρετε, η τύχη είναι μαζί σας. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Τοξότες, οι πιέσεις που δέχεστε καλοκαιριάτικα από εξωτερικούς παράγοντες και άτομα του οικογενειακού σας χώρου κάπως σας κουράζουν. Μάλιστα, για αρκετούς από τους εκπροσώπους του αστερισμού σας, οι εντάσεις κορυφώνονται αυτή την περίοδο. Υπάρχει όμως ένα καλά κρυμμένο και πανίσχυρο κομμάτι μέσα σας που διατηρεί ψυχραιμία και προετοιμάζει τα βήματά σας πέρα από αντικσότητες και μικροσυφέροντα. Η επαφή με τον ανώτερο εαυτό σας είναι απαραίτητη. Μια απαραίτητη διαδικασία για σας πλέον. Μην τον αγνοείτε. Θα σας φέρει τον έρωτα που θα σας έρθει γάντι. Η ανάδρομη κίνηση του Ερμή μέχρι και τις 20 Ιουλίου θα επιφέρει πολλές αλλαγές στα καλοκαιρινά σχέδιά σας. Γι' αυτό θα πρέπει πρωτού ξεκινήσετε για οπουδήποτε να σιγουρευτείτε ότι όλα είναι σωστά προγραμματισμένα. Η νέα σελήνη που διαμορφώνεται στις 8 του μήνα θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τα εισοδήματά σας ή να τακτοποιήσετε χρέη που σας ταλαιπωρούν εδώ και καιρό. Ευχάριστες εξελίξεις και στην προσωπική σας ζωή, όπου πολλοί από εσάς με το τρίγωνα της Αφροδίτης Ουρανού στις 8 του μήνα θα καταφέρετε να αποκαταστήσετε μια σχέση που σας ενδιαφέρει ή θα συναντήσετε έναν ολοκένουργια έρωτα που θα αλλάξει εντελώς τη ζωή σας. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Εγώκεροι. Καταρχάς, η ανάδρομη κίνηση του Ερμή στον 7ο οίκο του ηλιακού οροσκοπίου σας μέχρι τις 20 Ιουλίου θα σας δημιουργήσει ένα παραδοτικό προβληματισμό σχετικά με την πορεία των σχέσεών σας. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να προχωρήσετε σε ριζικές αλλαγές, καθώς υπάρχει κινδυνός να το μετανιώσετε αργότερα. Με τον ανάδρομο Ερμή, εκείνο που συνιστάται περισσότερο είναι η αποκατάσταση σχέσεων και παρεξηγήσεων παρά η δημιουργία νέων ρήξεων. Η νέα σελήνη στις 8 του μήνα ανοίγει ένα νέο κύκλο στην αισθηματική ζωή σας. Κάποιοι από εσάς θα επισημοποιήσετε μια σοβαρή σχέση, άλλοι θα αποκτήσετε τον πρώτο σας απόγονο, ενώ όσοι είστε ελεύθεροι θα κάνετε μια γνωριμία που θα αντέξει στον χρόνο. Η περίοδος είναι γεμάτη με ευκαιρίες για αισθηματική άνοιξη μέσα στο κατά καλό καιρό, είτε είστε δεσμευμένοι είτε αναζητάτε τώρα την αδελφή ψυχή. Καθώς ο Δίας συνεχίζει τη διέλευσή του από τον τομέα των σημαντικών σχέσεών σας, εγγενιάζει μια νέα θαυμάσια περίοδο για τα αισθηματικά σας ζητήματα. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, το σήμα κινεί τα νήματα υπέρ σας.
ούτε ακόμα και αυτή η παραδοσιακή συντηρητική σας στάση μπορεί να σταματήσει τη ροή των γεγονότων. Θα χρειαστεί μόνο να επιλέξετε πότε θα μπείτε στον χώρο των συναισθημάτων ή απλά ποιο πρόσωπο θα είναι ο καταλληλότερος παρτενέρ για σας. Και πάμε να δούμε τους υδροχόους. Υδροχόοι, αισιόδοξος, λαμπερός και γεμάτος ευκαιρίες, ο Ιούλιος σας θυμίζει ότι ο έρωτας είναι εδώ. Υπάρχει κινητικότητα στην αισθηματική σας ζωή και η διάθεσή σας για ανανέωση σε κάθε τομέα της ζωής σας σας κάνει να τα βλέπετε όλα ανθυρά. Αν τώρα μας βλέπετε από το τάμπλετ σας ή από το smartphone σας από κάποια παραλία, έχετε το νου σας γιατί είναι μια πολύ καλή περίπτωση, θα μπορούσε να είναι εκεί δίπλα σας και η οποία θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στο διάστημα που ακολουθεί. Πάντως είναι σκόπιμο να μοιράζεστε τα όνειρα και τις προσδοκίες σας μόνο με πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας. Μικρά ταξίδια και φιλικές συγκεντρώσεις θα ανανεώσουν τις γνωριμίες σας. Τώρα, η ανάδρομη κίνηση του Ερμή, που όπως είπαμε περατώνατε στις 20 Ιουλίου, δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική στον τομέα της εργασίας σας και σας παροτρύνει να δουλέψετε περισσότερο προκειμένου να αυξήσετε τα οικονομικά σας. Θα πρέπει ωστόσο να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε λάθη που μπορεί να σας κοστίσουν ακριβά, κυρίως αν είστε υπεύθυνοι για το ταμείο της επιχείρησής σας. Η νέα σελήνη που διαμορφώνεται στις 8 Ιουλίου προμηνύει κάποιες πολύ θετικές εξελίξεις στον χώρο της εργασίας σας και γενικότερα στην καθημερινότητά σας, γεγονός που θα ωφελήσει και στην ψυχολογία σας. Και πάμε να δούμε τους ιχθύς. Ιχθύες. Έχετε βαρθεί να σκαλίσετε το παρελθόν και να πιέσετε καταστάσεις στο παρόν προς κάθε κατεύθυνση και μάλιστα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Να πούμε εδώ ότι ο Άρης στους διδύμους φορτίζει ακόμα περισσότερο την κατάσταση και σας αγχώνει ακόμα πολλές φορές και δίχως σοβαρό λόγο. Οι γύρω σας είναι ήδη πιεσμένοι από τα δικά τους θέματα και μάλλον δεν θα ανεχθούν και το δικό σας άγχος. Αποφύγετε λοιπόν να σκορπάτε δυνάμεις ή να χάνεστε σε απεσιόδοξες σκέψεις, γεγονός που έρχεται και ενάντια στη φύση σας. Θυμηθείτε για λίγο τον καλό σας εαυτό και ξαναφορέστε τα γυαλιά της θετικής οπτικής. Θα μου πείτε, είναι κάτι εύκολο αυτό στην περίοδο που διανύουμε? Όχι, και θα συμφωνήσω μαζί σας. Ωστόσο, μία προσπάθεια εδώ πιστεύω ότι δεν θα βλάψει. Τώρα, η ανάδρομη κίνηση του Ερμή, όπως είπαμε, ολοκληρώνεται στις 20 Ιουλίου και όλο αυτό το διάστημα το ενδιαφέρον σας θα στραφεί στα ερωτικά σας αλλά και στον τομέα της δημιουργικότητάς σας, ακόμα και στα παιδιά σας για όσους από εσάς είστε γονείς. Στις 8 του μήνα, η νέα σελήνη στο συμβατό ζώδιο του καρκίνου εγγυάται πολύ θετικές εξελίξεις σε όλες τις υποθέσεις σας. Τι θα μπορούσε να είναι αυτές οι εξελίξεις? Θα μπορούσε να είναι ένας νέος έρωτας. Η απόκτηση ενός παιδιού για όσα ζευγάρια επιθυμείτε κάτι τέτοιο. Η ανάδειξη κάποιου ταλέντου σας. Όλα αυτά θα πιστεύω ότι θα δώσουν νέες διαστάσεις στη ζωή σας. Μάλιστα, ο σεληνιακός μήνας που εγκαινιάζεται με το νέο φεγγάρι αναμένεται να κάνει ένα μεγάλο όνειρό σας που έχει να κάνει σχέση με τη διαχείριση των κοινών πραγμάτων ή ακόμα και με την ενασχόλησή σας ακόμα και με την πολιτική, με τα κοινά πραγματικότητα. Μη φοβάστε, πιστεύω ότι από εδώ και μπρος οι όψεις που κάνει ο δικός σας ο πλανήτης, ο Ποσειδώνας, και οι οποίες θα κορυφωθούν, όπως είπαμε, έχουμε πει, από τις 17 μέχρι τις 23 Ιουλίου, σας το λέω προκαταβολικά γιατί την επόμενη φορά θα το αναλύσουμε αυτό, κάνουν πολλά από τα όνειρα των ζωδίων και ιδιαίτερα τα δικά σας. Ανήκετε σε αυτή την ομάδα των ζωδίων, πρόκειται για τα ζώδια του νερού, πραγματικότητα. Και το εύχομαι αυτό για όλα τα ζώδια και όχι μόνο για εσάς, γιατί πραγματικά διανύουμε και διανύσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Εύχομαι ο Ιούλιος από εδώ και μπρος να φέρει σε όλους μας, να κάνει μάλλον τα όνειρα ολωνών μας πραγματικότητα μέσα από πιο χειροπιαστές εξελίξεις. Και Μαρίνα μου, το εύχομαι και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Σ' ακούμε με παιδιά, προσοχή. Και στα παιδιά που είναι εκεί. Βεβαίως. Στο σκηνοθέτη μας, στον καλλιτέχνη μας. Πραγματικά, αν και ο Ερμής είναι ανάδρομος, είχαμε πει, δεν θα ήθελα να το φοβάστε αυτό το κομμάτι, γιατί πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται για τον ανάδρομο Ερμή. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε μια περίοδο που χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη χαλάρωση. Χρειάζεται λίγο τα πράγματα να πάνε λαου-λαου, αυτό που το λέμε. Και σε αυτό βοηθάει ο ανάδρομος Ερμής. Δηλαδή, μπορεί κάποιες καθυστερήσεις να υπάρξουν στις υποθέσεις μας, ωστόσο
μας δίνει και κάποιες στιγμές έτσι, ελευθερίας να πεταχτούμε σε μια κοντινή πλάζ. Δεν χρειάζεται και πάρα πολλά έξοδα. Η χώρα μας έχει τόσες πολλές παραλίες, έχει τόσες πολλές ανοιχτές θάλασσες για όλους μας, που νομίζω ότι και με πολύ λίγα λεφτά ή σχεδόν με καθόλου λεφτά όλοι μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέμε τα μπάνια του λαού, τα οποία ήδη ξεκινήσαμε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, Γιώργο μου, για τον ανάδρομο Ερμή που είπες. Τι δεν πρέπει να κάνουμε μέχρι τις 20 Ιουλίου είναι ο ανάδρομος Ερμής? Μέχρι τις 20 Ιουλίου είναι ο ανάδρομος Ερμής. Τι δεν πρέπει να κάνουμε αυτές τις ημέρες με τον ανάδρομο Ερμή? Λοιπόν, αυτό που θα έλεγα, πολύ σημαντικές αποφάσεις, πάρα πολύ σημαντικά συμβόλαια, συμφωνίες, επαγγελματικές, επιχειρηματικές και όλα αυτά είναι καλύτερο να γίνουν λίγο αργότερα. Δεν είναι ανάγκη. Εάν δεν υπάρχει αυτό που λέμε βιάση για κάποια πράγματα, αν δεν βιάζεστε να κάνετε κάποια πράγματα, μεταθέστε τα για μετά από τον ανάδρομο Ερμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι έρχεται η καταστροφή εάν πρέπει, γιατί υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι αναγκαστικά να γίνουν αυτή την περίοδο, που θα πρέπει να γίνουν αυτή την περίοδο και δεν παίρνουν άλλη αναβολή. Αυτά θα γίνουν έτσι κι αλλιώς και δεν σημαίνει ότι θα επέλθει η καταστροφή, γιατί δεν θα πάνε καλά. Ο Ερμής γίνεται ανάδρομος 4 φορές το χρόνο και για κάμποσες μέρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι για 4 φορές το χρόνο και για κάμποσες μέρες θα πρέπει να παραμείνουμε. Δεν θα μιλάμε καθόλου, Ακριβώς. Δεν σημαίνει αυτό. Απλά θα πρέπει να προσέχουμε λίγο τα λόγια μας, θα πρέπει να προσέχουμε να μην παίρνουμε πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για θέματα τα οποία. Γενικά για τη ζωή μας ή για τις σχέσεις μας. Ακριβώς. Για θέματα τα οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά, είναι κάτι να τα αφήσουμε να περάσουν μετά. Ας είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Μας δημιουργούνται νεύρα, δηλαδή μας δημιουργούνται εσωτερικές εντάσεις που θέλουμε να κάνουμε κάτι, αλλά καλό είναι να μην το κάνουμε. Δεν είναι αυτό. Είναι ακριβώς στον ίδιο τον Ερμή. Ο Ερμής είναι ο πλανήτης επικοινωνίας. Και όταν ανάδρομος, φέρνει κάποιες καθυστερήσεις. Είναι τόσο πολύ απλό όλο αυτό το πράγμα. Σε κάποιους εννοείται ότι τα απόνερα αυτής της αναδρομής θα μπορούσε να φέρει και κάποια νευράκια ή εκνευρισμούς. Αλλά το καλό είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς, όταν έχουμε νιώσουμε μια τέτοια κατάσταση, τρέχουμε είτε να ξεκουραστούμε, είτε να ηρεμήσουμε, είτε να χαλαρώσουμε μέσα από ευχάριστες παρέες. Και τις σοβαρές αποφάσεις μετά τις 20 Ιουλίου. Αλλά ούτως ή άλλως εμείς θα σε έχουμε και νωρίτερα και την άλλη εβδομάδα πάλι, έτσι δεν είναι? Ότι και αλλιώς και θα μιλήσουμε για αυτό το υπέροχο μεγάλο τρίγωνο το οποίο σχηματίζεται από τις 17. Ωραίο, μου αρέσει το τρίγωνο. Από τις 17, όλα τα τρίγωνα στην αστρολογία είναι ωραία. Από τις 17 μέχρι τις 23 του μήνα. Έχουμε πολλά να πούμε γενικά για τον Ιούλιο. Ο Ιούλιος είναι ένας μήνας ο οποίος πιστεύω θα αποδειχθεί μήνας σταθμός για πολλά από τα ζώδια και μάλιστα. Έτσι ακούω πάντως ότι έτσι όπως μας τα λες και όπως μας τα είπες και την περασμένη φορά που ήσουν εδώ κοντά μας, έτσι ακριβώς ότι σαν να ανοίγει ο ουρανός για όλα τα ζώδια. Μακάρι. Και θα ήθελα πάρα πολύ αυτές οι προβλέψεις να βγουν αληθινές. Κι εγώ. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Κι εγώ. Δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Και βέβαια και θα τα ξαναπούμε πάλι εδώ την άλλη Τρίτη με το καταπληκτικό αυτό τρίγωνο. Φιλάκια πάρα πολλά. Πολλά φιλάκια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας και σήμερα. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέσα σε όλα. Είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου. Να σας ευχηθώ να είστε καλά, μια και φτάσαμε στο ακριβώς της ώρας. Να είστε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να κάνετε τα μπανάκια σας, να μην ασχολείστε με τίποτα, με τίποτα. Χαλαρά, όπως μας είπε ο Γιώργος ο Ματσάγκος, από τις 8 μην αγχώνεστε μέχρι τις 20 Ιουλίου. Όλα θα πάνε καλά, ανοίγουν οι ουρανοί, μας φέρνουν δώρα. Πολλά φιλάκια αύριο πάλι.